μέρος την άσκηση συσύχθων 2020. Η άσκηση συσύχθων 2020 αποφασίστηκε κεντρικά από την πυροσβεστική μετά την απόφασή μας να κάνουμε την άσκηση την 5η 5 Μαρτίου. Ο κ. Κατσαβάλλος, ο υποδιοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας, σας πει λεπτομέρειες και βεβαίως για κάθε έναν από εμάς εδώ υπάρχει και ένας ρόλος που θα διαδραματιστεί κατά τη διάρκεια της άσκησης. Δεν δυνατή να πείτε κάτι. Όχι, να σας καλωσορίσω λοιπόν και εγώ εδώ. Συγχαρητήρια για όλο αυτό που ξεκινήσατε έτσι ως μια ιδέα και φτάσατε λοιπόν τώρα να έχουμε κάτι ολοκληρωμένο, μια συγκεκριμένη πρόταση, μια δράση η οποία θα υλοποιηθεί. Προφανώς είναι σημαντικό να υλοποιούμε ασκήσεις και δράσεις οι οποίες προλαμβάνουν και να μην ερχόμαστε μετά να θεραπεύσουμε. Είναι σημαντικό αυτό. Να σας ακούσω κι εγώ, γιατί δεν ξέρω τι ακριβώς έχει βάσει και θα ξανατοποθετηθώ για να κάνει το. Να αναπτύξει το σενάριο ο κύριος υποδιοικητής πυροσβεστικής υπηρεσίας Καλαμάτας και μετά θα μιλήσουμε για τους ρόλους που κατανέμονται. Θα φτιάξει ένα πρόκειρο σχέδιο. Τώρα εντάξει, ζωγράφος δεν είμαι. Απλώς έτσι περίπου. Δεν μπορεί να έχει μια ισομετρία τα κτίρια. Εδώ πέρα δεν πειράζει. Θα είναι ο καθένας και τι θα κάνει. Και αν κάποιος μετά θέλει κάτι να κάνει και δεν το έχουμε συμπεριλάβει, μπορούμε να το συμπεριλάβουμε μέσα και στο σενάριο. Εντάξει, με λίγα λόγια να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Όπως λέει μέσα και το σενάριο που διαβάζετε. Ελάτε και πιο κοντά πίσω. Δημήτρη, ελάτε και πιο κοντά. Να πιω εδώ να μπορείτε να βλέπετε κιόλας. Το σενάριο προβλέπει ότι θα έχουμε μια σεισμική δόνηση στις 10 περίπου το βράδυ την 5η στις 5 Μαρτίου, η οποία θα είναι 10 χιλιόμετρα νοτιού στο λιμένα της Καλαμάτας και με εντάσεις 6,2 της κλίμακας Ρίχτερ και 7 χιλιόμετρα εστιακό βάθος. Από τη σεισμική δόνηση λοιπόν προξενούνται ζημιές σε μια περιοχή όπως και το προηγούμενο σεισμό, το 86, θυμάστε ότι είχαμε μεγάλο πρόβλημα στο νησάκι. Δηλαδή πάλι κοντά παραπλεύρος του Νέδοντα. Έτσι λοιπόν και τώρα λέμε παραπλεύρος του Νέδοντα στην περιοχή εδώ του Παλαιού Δημαρχείου ότι θα έχουμε τα περισσότερα προβλήματα και θα επηρεαστούν αρκετά κτίρια. Εδώ ποιο είναι, λοιπόν, εδώ είναι ο δρόμος που είναι απ' έξω, είναι Νέδοντος. Ερχόμαστε από εδώ, από το Πάνθιον, έτσι, τα οχήματα θα έρθουν από το Πάνθιον. Το σενάριο προβλέπει ότι θα έχουμε στο βενζινάδικο εδώ απ' έξω εκδήλωση πυρκαγιάς στις αυλίες, στο Ρέξ ότι θα έχουμε κατάπτωση και θα χτυπήσει το όχημα το οποίο θα είναι παρκαρισμένο και θα εγκλωβιστεί άνθρωπος μέσα σε αυτό. Στο Δημαρχείο ότι θα πέσουν κάποιες κλίμακες και θα εγκλωβιστεί κόσμος εσωτερικά, οπότε θα γίνει μια διάσωση με σκοινιά και μια κλίμακα από το μπαλκόνι του κτηρίου εδώ, γιατί θα έχει πέσει σκάλα υποτίθεται, οπότε θα κατέβει μόνο έτσι ο άνθρωπος, ο τραυματίας. Στο κτίριο εδώ απέναντι στη Βουίν, σε κάποιον τους πάνω ρόφους θα βγάλουμε με το ειδικό όχημα που διαθέτουμε, το κλιμακοφόρο, θα βγάλουμε κάποιον από πάνω και θα γίνουν και πολλές ενέργειες μέσα στα κτίρια, εντός του κτιρίου. Βλέπετε τώρα εδώ ότι τα αυτοκίνητα αυτά δεν σας ενδιαφέρουν, θα είναι τα δικά μας, το κάθε αυτοκίνητό μας θα πάει συγκεκριμένα, αυτό είναι διασωστικό όχημα το οποίο θα πάει να κάνει τη διάσωση, να απεγκλωβίσει τον τραυματία μέσα από το αυτοκίνητο. Τώρα ποιοι άλλοι θα συμμετέχουν. Θα συμμετέχει η Δημοτική Αστυνομία, η οποία θα δώσει και το συμβάν που θα βρίσκεται υποτίθεται μέσα στο κτίριο του Παλαιού Δημαρχείου και θα βοηθήσει και τους τραυματίες που θα είναι μέσα. Θα βοηθήσει η Δημοτική Αστυνομία στο όχημα το οποίο θα φέρουμε. Έχουμε κανονίσει με τον κύριο Χαϊδό να μας δώσει ένα όχημα το οποίο θα το βάλουμε πίσω έξω από το κτίριο του Ρέξ και θα βάλουμε πάνω πέτρες και τέτοια πράγματα, οπότε θα βοηθήσει και η αστυνομία μαζί με την πυροσβεστική να βγάλουμε τις πέτρες και μετά το ειδικό όχημα να κόψει την πόρτα του αυτοκινήτου για να βγάλουμε τον άνθρωπο τον οποίο έχει εγκλωβιστεί. Στο Δημαρχείο, στο Μεσυνάδικο, συγγνώμη, θα πάει το πρώτο δεκάτονο όχημα το οποίο θα κάνει κατάδυση στις αυλίες. Μετά, μέσα στο Δημαρχείο,
Υποτίθεται ότι είπαμε ότι έχουν με καταπτώσει εντός του Δημαρχείου και πτώση της κλίκου κλιμακοστασίου. Θα είναι τραυματίες άνθρωποι οι οποίοι θα τους βγάλουμε έξω μαζί με η δημοτική αστυνομία, η πυροσβεστική και από την ομάδα διάσωσης, όπως έχουμε πει, κάποια δύο παιδιά με κάποιο σκύλο θα πούνε μέσα που έχουν εκπαιδευμένο σκύλο η ομάδα διάσωσης, θα πούνε μέσα για να βρουν τυχόν τραυματία ο οποίος έχει καταπλακωθεί. Οι συμμετέχοντες όλοι στην άσκηση, ο κύριος Δήμαρχος, όλοι θα είναι στο κτίριο του αναψυκτηρίου για να μπορούν να βλέπουν. Σε ένα χώρο του αναψυκτηρίου θα είναι ο κύριος Βλαχογερμακόπουλος για να ρυθμίσει τις τηλεπικοινωνίες. Θα συζητήσουμε τώρα και πώς, σε τι κανάλι θα μπορέσουμε να είμαστε όλοι για να έχουμε όλοι επαφή. Το κτίριο της WIND είπαμε ότι εκεί θα πάει το σνόρκελ το οποίο θα βγάλει ένα τραυματία από πάνω από το μπαλκόνι. Η ομάδα του κυρίου Ιωάκ, έτσι, Ιωάκ θα έρθει εδώ μαζί με το όχημά της και θα μας βοηθήσει στο φωτισμό. Έχετε ειδικά συστήματα για φωτισμό. Θα βοηθήσει να φωτίσουμε όλο τον χώρο που θα γίνονται οι ενέργειες. 10 η ώρα το βράδυ. Η αστυνομία θα έχει αποκλείσει από το Πάνθιον, τη διασταύρωση του Πάνθιον μέχρι τη διασταύρωση του Νότους Γκάλερης, οπότε να μπορούν να κινηθούν τα αυτοοχήματα. Το μεσημέρι από τις 4 η ώρα, γιατί θα κάνουμε μια προάσκηση 4 του μηνός, θα κλείσει ο χώρος του πάρκινγκ στον Έδοντα, να μην μπορούν να παρκάνουν δηλαδή αυτοκίνητα, θα βάλουμε κορδέλες. Θα γίνει μια προάσκηση γύρω στις 9.30 ώρα το βράδυ, στις 4 του μηνός και στις 5 του μηνός θα γίνει η κανονική άσκηση. Άλλοι συμμετέχοντες τώρα, είπαμε, στη διασταύρωση εδώ πριν το Βερζινάδικο θα είναι του Δήμου τα ένα CB, ένα φορτωτάκι και ένας φορτωτής, το οποίο θα μου φέρει και τις πέρτες να βάλουμε στο όχημα και μετά ό,τι βγάζουμε θα παίρνει το φορτωτάκι και θα το φορτώνει στο φορτηγό του Δήμου για να μπορεί να τα μεταφέρει. Δεν ξέρω αν κάποιο, η αστυνομία είπαμε, έτσι. Αν έχω αφήσει κάποιον τον οποίο δεν τον έχω πει. Το ΕΚΑΒ. Ωραία. Το ΕΚΑΒ θα δει το ασθενοφόρο λοιπόν, αφού γίνουν οι ενέργειες μετά από κάποια ώρα, να πάρει κάποιους τραυματίες. Θα περιμένει και αυτό στον δρόμο εδώ πέρα που θα είναι ανοιχτός και κάποια στιγμή που θα βγάλουμε τους τραυματίες θα ειδοποιηθεί να έρθει να πάρει τους τραυματίες. Θα βγάζει κάποιον, θα ξαναγυρίσει, να αφήνει και να έρθει. Αυτός θα είναι ο χώρος καταφυγής που ήδη προβλέπεται να είναι χώρος καταφυγής εδώ στην πλατεία, άμα ο κόσμος υπάρχει εκδήλωση σεισμού, έτσι να φύγει ο κόσμος. Τα κανάλια θα μπουν εδώ μπροστά για να μπορούν να τραβάνε ό,τι θέλουν. Και η σκηνή αυτή εδώ που θα είναι πρώτων βοηθειών θα τη στήσει η ομάδα διάσωσης. Θα στήσει και τη σκηνή και όταν έρχονται για πρώτες βοήθειες κάποιοι που είναι ελαφρώς τραυματισμένοι θα πηγαίνουν στη σκηνή της ομάδας διάσωσης. Ακριβώς και θα συνδράμουν και οι πρόσωποι. Η σκηνή θα είναι κάπου εδώ, είπαμε. Τώρα δεν ξέρω αν θα βολέψει. Δίπλα από το αναψυκτήριο. Ή από μια μεριά ή από την άλλη. Απέναντι. Θα το δείτε που βολεύει και ανάλογα θα το φτιάξουμε. Έτσι. Έχουμε μέρες έτσι καλό μπροστά μας και για το σενάριο και για ό,τι άλλο διευκρινίσει. Κάποιο θέλει κάτι να κάνει ή να το δούμε. Η κοινότητα Καλαμάτας. Τα Καλαμάτας να συμπληρώσουν, κύριε Κουβίκητα, τις επόμενες μέρες θα ενημερώσει τους κατοίκους των διαμερισμάτων και επί της Νέανδρος, αλλά και επί της Αρτέμιδος, ότι θα γίνει άσκηση, ότι θα χτυπήσουμε που δουν στις 5 του μήνα. Αριστομένους Νέανδρος και Αρτέμιδος. Νέανδρος και Αρτέμιδος απέναντι. Θα οδηγήσετε τον κόσμο στο χώρο καταφυγής που είναι εδώ, στο αναψυκτήριο, δεν τον αφήσετε στο κρύο, θα τον βάλετε μέσα, θα κεράσουμε κάτι τον κόσμο που θα έρθει, ένα καφέ, ένα αναψυκτικό, ένα ποτό και η άσκηση όλη θα γίνει γύρω στις 2, 12 η ώρα, 2 ώρες θα διαρκέσει και θα πάμε σε 4 ώρες. Δύο ώρες. Περίπου μία με μία μισή ώρα, ανάλογα, θα το δούμε. Αυτές είναι οι δικές σας επιχειρήσεις που θα διαρκέσουν τόσο. Ναι. Και συνήθως έτσι, γιατί δεν γίνεται ποτέ περισσότερος χρόνος, γιατί κουράζει τον κόσμο. Ωραία. Δεν μπορούμε να πούμε ότι εμείς θα κάνουμε 2-3 ώρες κάτι. Να πω κάτι.
Λοιπόν, τώρα σε αυτή τη συνάντηση είμαστε τρεις κατηγορίες που πρέπει να συντονιστούμε. Είναι οι υπηρεσίες του Δήμου, είναι διάφοροι φορείς όπως η αστυνομία, το λιμεναρχείο, η πυροσβεστική και είναι και οι εθελοντές. Ναι. Λοιπόν, θα γίνει ένα, η σύγκληση εικονικά του συντονιστικού τοπικού οργάνου. Την ίδια ώρα. Ναι. Θα γίνει παράλληλα με τις δράσεις ή αφού τελειώσουν οι δράσεις σας. Ή από την αρχή θα συνεδριάζει το συντονιστικό. Το συντονιστικό υποτίθεται ότι θα συνεδριάσει και εδώ στην αρχή. Δηλαδή έρχονται με τα πρώτα οχήματα. Έχουμε επικοινωνία και με εσάς. Ναι. Με τα πρώτα οχήματα που θα έρθουν υποτίθεται ότι το συντονιστικό έχει κληθεί και άμεσα συνεδριάζει μέσα στον χώρο του αναψυκτηρίου. Μας, αλλά μπορούμε να το βρούμε από τη διάβγεια ή από την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Έχει έρθει και τώρα και ο Εγκέλαδος. Αυτό για τον Εγκέλαδο λέω. Οπότε ναι. Σας προβλέπει ενέργειες και για το Δήμο και για την ναι. Πολιτική Προστασία, την Περιφέρεια, για όλους. Τι διαφοροποίηση με το υπάρχον σενάριο. Είναι παρόμοια κάτι πολύ. Τέτοιο έτσι θα γίνονται οι ασκήσεις. Απλώς του λέει μέσα το τι πρέπει να κάνει ο Δήμος και το τι πρέπει να κάνει η Πολιτική Προστασία στην Περιφέρεια. Σε ενέργειες πρέπει να κάνουν. Ναι. Μήπως επειδή δεν έχουμε πολλές ευκαιρίες. Να δώσουμε και σε άλλους δυνατότητα να δράσουν, ας πούμε, σε ναι, αλλά κάπως δεν μπορούμε να έχουμε πάρα πολύ κόσμο, γιατί θα γίνει μια χάβρα, δηλαδή μπορεί να ενεργούν 50-60 άτομα μαζί. Σε τόσο λίγο χώρο. Είναι 4 κτίρια που ήθελε ότι ενεργούμε, δεν μπορούμε να βάλουμε τώρα 50-60 άτομα να τρέχει ο ένας από εδώ, άλλος από εκεί, άλλος από εκεί. Γι' αυτό είπαμε κάποιους συγκεκριμένους φορείς. Οπότε όπως αντιλαμβάνομαι εγώ για μια τόσο μεγάλη άσκηση επιχειρησιακή όπως δεν έχετε προετοιμάσει, προσομοιάζει με πραγματικές καταστάσεις ακραίες, εμείς θα πρέπει να κινηθούμε σύμφωνα με το μνημόνιο ενεργειών για περιπτώσεις σεισμού όπως αυτό υπήρχε μέχρι τώρα και όπως αυτό ανανεώθηκε πρόσφατα. Που σημαίνει η σύγκληση συγκαλείται κατευθείαν το συντονιστικό τοπικό όργανο του Δήμου Καλαμάτας. Και το συντονιστικό τοπικό όργανο λαμβάνει προφανώς την ευθύνη όλα αυτά και το συντονισμό και την πυροσβεστική υπηρεσία. Τη περιοχή και δίνει κατευθύνσεις πώς όλοι εμείς θα μοιράσουμε τις αρμοδιότητες και τις δράσεις. Αυτό κάνει. Ναι. Αυτή είναι η διαδικασία που έχουμε. Και μετά έρχεται η καταγραφή μέσα από το δελτίο πώς να δούμε ενδεχομένως αν δυναμίες μπορεί να προκύψουν στο πλαίσιο της συνεργασίας. Έτσι. Τώρα, αν κάποια δράση ακόμα μπορούμε να τη βάλουμε κάπου. Αν κάποιος έχει μια πρόταση, ναι. Ναι, αν κάποιος έχει μια πρόταση και μπορούμε να βάλουμε κάτι άλλο, το συζητάμε. Δεν λέμε όχι. Ωραία. Έχει ξαναγίνει τόσο μεγάλη άσκηση. Τόσο μεγάλη σε περίπτωση σεισμού, όχι. Μία που είχαμε σεισμό ήταν που είχε γίνει έτσι καλή άσκηση. Στη Διασταύρωση εδώ που ήταν η παλιά Γύρωπα, σχεδόν το κτίριο είχαμε βάλει ας πούμε κυκλοβισμένος από κάτω. Γιατί ήταν τόσο μεγάλο έργος. Αλλά τόσο μεγάλο έργος, τόσα κτίρια δεν έχουμε ξανακάνει. Ρεύμα θα υπάρχει εκείνη τη στιγμή ή θα έχει πέσει το ρεύμα. Αυτό το ρυθμίζουμε. Θα έχουμε φροντίσει ο δημοτικός οργανισμός να έχει κλείσει για να μπορούν να λειτουργήσουν οι εθελοντικές ομάδες. Γι' αυτό λέμε ότι θα φωτίσουμε και το χώρο με προβολής και η ΟΑΚ και εμείς με το διασωστικό και ό,τι άλλο πρέπει να γίνει, θα γίνει. Υπάρχει μια σειρά αυτών των εμπεβάσεων και ιεράκης, δηλαδή πρώτα θα γίνει αυτό, μετά εκείνο, μετά το ναι. άλλο. Ναι, με τον χρόνο που θα επέμβει ο καθένας τώρα, δηλαδή πρώτα θα ενεργήσει, θα δει πρώτα η πυροσβεστική. Η δημοτική αστυνομία δίνει το συμβάν ότι έχουμε αυτό και αυτό. Πρώτα θα δει η πυροσβεστική, 10 η ώρα, 10 και 4, ξέρω εγώ, θα είναι εδώ. Να μπορέσει να στήσει τα οχήματά τη πυροσβεστική και μετά έρχονται οι εθελοντικές ομάδες. Γιατί ούτως ή άλλως οι εθελοντικές ομάδες δεν είναι έτοιμες για να έρθουν. Απλώς εκεί που θα έρχονταν μετά από 40 λεπτά θα έρθουν μετά από 7, 8, 10 για να γίνει άσκηση. Δεν μπορούν να περιμένουν 40 λεπτά να έρθουν. Είναι λογικό. Οι υπόλοιπες ομάδες ήταν. Και τον χώρο τώρα που θα αφήσετε τα οχήματα και αυτά. Έτσι, εδώ, ας πούμε, εδώ μπορείτε να τα αφήσετε για να μπορεί να κινείται το συνόγελο άμα θέλει να φύγει, επειδή είναι μεγάλο το κλιμακοφόρο. Εδώ στον δρόμο που βγαίνει για τον αριστομένο δεν θα υπάρχει πρόβλημα, μπορεί να παρκάρετε εκεί. Και εσείς και η ΟΑΚ και η ομάδα διάσωση με το όχημα. Το light tower της ΟΑΚ, αυτό που φωτίζει ουσιαστικά, είναι πάνω στο πυροσβεστικό του τρέιλερ. Ωραία, άμα το βάλει πάνω στο τρέιλερ για να μπορέσει να φωτίσει πια θα πρέπει να το βάλει κάπου εδώ απάνω στο πεζοδρόμιο. Οπότε αφήνει τον χώρο ελεύθερο του δρόμου. Ναι, το βάλα στο πεζοδρόμιο λίγο επάνω και βάζει εκεί. Ο δρόμος θα είναι όμως ελεύθερο. Αλλά επειδή στην άκρη θα. Ναι, επειδή θα είναι τα πυροσβεστικά στην άκρη, θα περνάει. Εντάξει, ο δρόμος οριακά να μπορεί να περνάει οχήματα. Και λογικό είναι να περνάει οχήματα γιατί οτιδήποτε μπορεί να χρειαστεί να περάσει.
κύματα που μετέχουν στην άσκηση. Που θα μετέχουν στην άσκηση στο πραγματικότητα, στο σεισμό, πάρει που να περάσει κάτι. Θα περάσει. Η τροχιά θα έχει κλείσει. Από το πάρκο, είπαμε, μέχρι το νότο κάλε. Και τα οχήματα εμείς θα ξεκινήσουμε από τη ΔΕΗ, δεν ξεκινάμε από την πλευρά τη Σαφανάρη, ας πούμε, μπορεί να εγκλωβιστούν, να υπάρχει κίνηση. Όσον αφορά τον πεζόδρομο, ευχαριστώ μέρος. Ναι. Θα μπορεί να... Θα κλείσει. Να αποκριστείς. Για ποιο λόγο. Είχα πει την προηγούμενη φορά ότι πως χρειάζεται να... Να μην έχει κόσμο, να μην είναι κόσμο. Ναι, μπορούμε να βάλουμε κάποιο αστυνομικό εκεί να περνάει ο κόσμος στα μέσα, ναι. Να βάλουμε ταινίες, εσκάλιζα, την πίσω μεριά.